Δηλαδή για να φτάνετε ψηλά. Για επαγγελματικά αποτελέσματα Pain Wizard. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-2703-111 και αποκτήστε το Pain Wizard εύκολα και γρήγορα μόνο με 36 ευρώ και 90 λεπτά. Είναι μία προσφορά των Telemarketing Store. Επιστροφή και πάλι στο γήπεδο της Νεάπολης, όπου οι δύο ομάδες κάνουν την επανεμφάνιση τους στο γήπεδο. Τώρα βγαίνουν και οι τρεις, ο διαιτητής με τους δύο βοηθούς του. Ίσως να έχουμε και κάποια αλλαγή ακόμα από πλευράς Ιωνικού, θα γνωρίζουμε σε λίγο. Ενώ εδώ σε επανάληψη τον γκολ με τον Ψυχογιώπουλο να σκύβει, να αφήνει την μπάλα να περάσει και τον Κωνσταντόπουλο να πετάγεται και να κάνει το 0-1 για την ομάδα της Καλαμάτας. Ο κύριος Μίτσιος περιμένει να πάνε όλοι στον πάγκο. Εδώ ο κύριος Κολιτσιδάκης στο τιμόνι της Μαύρης Θύελλας πλέον. Κάτι ήξερε από τα στημένα από τις μέρες που έπαιζε αυτός ποδόσφαιρο. Και από στημένη φάση τώρα έχει καταφέρει και η ομάδα του προηγείται με 1-0 μέσα στην έδρα του Ιωνικού. Πλάνο του αγωνιστικού χώρου, ο οποίος είναι κάπως σκληρός γιατί δεν έχει βράχει το γήπεδο. Ο κύριος Μίτσιος τώρα συνεννοείται με τους δύο βοηθούς για να ξεκινήσει το δεύτερο 45 λεπτό. Έχει και το okay από τον τέταρτο. Και τώρα ξεκινάει το δεύτερο 45 λεπτό. Τάσιτς προσπαθεί να βρει τον Τεβιτσέντη. Κακή πάσα από τον Σέρβο. Αλλά περνάει στην κατοχή του Ιωνικού. Παπουτσής απομακρύνει. Ρουσάκης, Μπάγιτς ακόμα πιο μακριά. Τσιμικλής. Προσπαθεί ο Χαλαουανί να κερδίσει την κεφαλιά. Ο Τάσιτς τελικά και στη συνέχεια ο Παπουτσής θα διώξει όπως την μπάλα σε πλάγιο. Και πάλι για τους γηπεδούχους. Οι οποίοι τώρα φυσικά, παρά το γεγονός ότι έχουμε ακόμα 45 λεπτά αγώνα, βιάζονται. Ο Σιλά θα κλέψει, προσπαθεί να ξεπεράσει τον Μπέριο, τον κόβει ο Μπάγιτς, ο οποίος πατάει την μπάλα και γλιστράει. Είναι φάουλ όμως στη συνέχεια Πορτουλίδη ο διαιτητής. Κεφαλούκος για τον Μακράκη. Το 1-2, πολύ ωραία σάλτο και Μακράκη. Μπαίνει ο Έλληνας μέσα στην περιοχή, βγάζει την πάσα για τον Φουρτάδο. Στη μικρή περιοχή κάνει το σούτ, την μπάλα στα δίχτυα. 1-1. Να που λέγαμε ότι ο Φουρτάδο δεν έχει φανεί σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Και στην πρώτη του επαφή με την μπάλα στο δεύτερο 45 λεπτό κάνει το 1-1. Απίστευτο γκολ από τον επιθετικό, από το πράσινο ακροτήρι. 10ο γκολ στη σεζόν για τον επιθετικό της ομάδας του Ιωνικού. Δείτε εκεί που πήγε η μπάλα. Ο Παντιμάς τράβηξε τα χέρια γιατί νόμιζε ότι η μπάλα πήγαινε εκτός. Αλλά βρήκε το δοκάρι και κατέληξε στα δίχτυα της εστίας του goalkeeper της Καλαμάτας. Και έτσι έχουμε το 1-1 πριν καλά-καλά συμπληρωθεί το πρώτο πεντάλεπτο του δευτέρου ημιχρόνου. Στο 47ο λεπτό ισοφαρίζει ο Ιωνικός. Και ξεκινάει και πάλι το παιχνίδι ουσιαστικά από την αρχή. Γρήγορη επιστροφή
Και αντίδραση από πλευράς Ιωνικού. Και να δούμε τώρα πλέον τι θα συμβεί στο χρόνο που υπολείπεται. Μπάγιτς. Ενώ στο έδαφος είναι ο Πορτουλίδης. Γιατί της δεν σφυράει για να διακοπεί τώρα που απομακρύνει την μπάλα. Σφυρίζει ο Ρουσάκης με τον Ντεβιτσέντη. Αυτό ίσως και να είναι κόκκινη κάρτα στο Ρουσάκη. Αυτό ίσως και να είναι κόκκινη κάρτα στο Ρουσάκη. Ανοησία από τον Έλληνα αμυντικό, ο οποίος έριξε έστω και αδύνατη κεφαλιά στον Αργεντίνο μπροστά στο διαιτητή. Για να δούμε τι θα δείξει εκεί ο διαιτητής. Σίγουρα μια κάρτα πρέπει να τη βγάλει τουλάχιστον στο Ρουσάκη για την αντίδρασή του. Πορτουλίδης έχει σηκωθεί από το έδαφος. Αυτός που παραμένει είναι ο Ντεβιτσέντη. Ενώ βλέπουμε και πάλι σε επανάληψη το τέρμα της ομάδας του Ιωνικού. Δείτε εδώ, ανάμεσα από τρεις παίχτες περνάει. Σουτάρει ο Φουρτάδο, η μπάλα βρίσκει στο αριστερό δοκάρι του Μπατιμά και καταλήγει στα δίχτυα της εστίας του goalkeeper της Καλαμάτας, ο οποίος νόμιζε ότι η μπάλα έχει περάσει εκτός κιόλας. Πάμε όμως στον αγωνιστικό χώρο στο Γιάννη Ράνιο. Από τη μία πλευρά έχουμε στον πάγκο της Καλαμάτας να ζητούν για την κάρτα την οποία θα πρέπει να δεχτεί ο παίκτης του Ιωνικού, και από την άλλη πλευρά ο Βούζας ζητάει να φύγουν, να απομακρυνθούν εκεί από το χώρο, έτσι ώστε να μην πυροδοτήσουν περισσότερο την ήδη τεταμένη ατμόσφαιρα έπειτα από το προηγούμενο γεγονός. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, ο διαιτητής με ελεύθερο θα συνεχίσει το παιχνίδι. Ενώ ο Ρουσάκης, να πούμε ότι πήγε και ζήτησε και συγγνώμη από τον Αργεντίνο επιθετικό, που επιστρέφει και πάλι στον αγωνιστικό χώρο, καθώς είχε βγει εκτός για να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες. Πάμε πάλι και στον αγωνιστικό χώρο στο Γιάννη Ράνιο. Στο μεταξύ, να πούμε ότι ξεκίνησε πριν από λίγο στις 7 συγκεκριμένα το παιχνίδι ανάμεσα στο Θρασίβουλο και τον Αγροτικά Αστέρα, το οποίο ολοκληρώνει την 32η αγωνιστική 1-0 από το πρώτο λεπτό με τον Καραμαλίκη. Μάλιστα. Ο Θρασίβουλος λοιπόν προηγείται με 1-0 και φυσικά αυτό δυσχεραίνει κι άλλο την προσπάθεια των δύο ομάδων που παρακολουθούμε εδώ για παραμονή του στην κατηγορία. Το πλάγιο είναι για την ομάδα της Καλαμάτας. Θελείται δυνατά, τρέχει ο Πορτουλίδης, κερδίζει την μπάλα. Περνάει τον Μπάγιτσο. Ωραία κάθετη πάσα για τον Ντεβισέντη, ο οποίος δεν μπορεί να πλασάρει σωστά. Η κόντρα ευνοεί και τον Πουρή που κερδίζει το out. Πολύ καλή κάθετη πάσα από τον Ετέροβιτς. Ο Κουράτης βρήκε υπέροχο τον Αργεντίνο, με τον τελευταίο όμως να μην καταφέρνει να κάνει το 1-2. Βλέπετε εδώ και πάλι σε επανάληψη. Ο Πουρής διάβασε τη φάση και βγήκε και έκλεισε γρήγορα τον Αργεντίνο επιθετικό. Χάθηκε η μπάλα για τον Ιωνικό. Σιλά για τον Ντεβισέντη. Δυνατό τάκλινο από τον Χαλαουανίου. Ο Αργεντίνος καταφέρνει και κρατάει την μπάλα και κερδίζει και το φάουλ στη συνέχεια από τον Αιγύπτιο αντίπαλό του. Πάμε πάλι στο Γιάννη Ράνιο. Από ό,τι φαίνεται, Γιάννη, σήμερα κανονικά θα έπρεπε να συνεχίσουμε με σένα από τον αγωνιστικό χώρο. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο που γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Απλά το πιο πρόσφατο είναι αυτό το οποίο κρατάμε, την αντίδραση του Βασίλη Βούζα προς τον Μπέριο για την δυνατότητα που έδωσε στον Ντεβισέντη να βγει φάτσα κάρτα με την εστία του Ιωνικού. Πραγματικά ήταν τρελαμένος, θα έλεγα. Έφτασε σχεδόν μισό μέτρο, 1,5 μέτρο μέσα στον αγωνιστικό χώρο και τα έβαλε με τον Μπέριο για αυτή την αντίδραση την οποία είχε. Ενώ τώρα ενδεχομένως κάποιες διαμαρτυρίες που θα ακούτε είναι ο κ. Κανελάκης πίσω με κάποιους φίλους του Ιωνικού και διαμαρτύρονται έτσι για το γεγονός ότι δεν δείχνει κίτρινη κάρτα στον Τάσιτς. Ακριβώς. Βλέπουμε εδώ και πάλι σε επανάληψη το φάουλ του Σέρβου πάνω στον Ευαγγελάτο. Έξυπνο τζαρτζάρισμα για να σταματήσει τη φάση. Φάουλ σε καλό σημείο για να βγει σέντρα από τον Χαλαουανί. Ενώ κοντά στην μπάλα είναι και ο Σάλτο που είχε περάσει νωρίτερα σαν αλλαγή στη θέση του Ερίκου. Χαλαουανί σε συνεννόηση και με τον πρώτο βοηθό στην μπάλα στο σωστό σημείο. Για να δούμε. Χαλαουανί ή Σάλτο. Ο Αιγύπτιος εκτελεί, κακή πάσα. Ο Τάσιτς απομακρύνει. Ο Μπέριος για τον Φουρτάδο. Κακό κοντρόλ από τον παίκτη της πράσινου ακροτηρίου.
Τον πρόλαβε και ο αμυντικός. Δείτε εδώ και πάλι. Ήτανε μόνος του. Ο Παπουτσής κατάφερε και απομάκρυνε σε κόρνερ την τελευταία στιγμή. Μία καλαμάτα. Ας μας επιτραπεί έκφραση. Αγνώριστη στο δεύτερο ημίχρονο. Άφησε τον Καλούτσι αυτό στα αποδυτήρια. Εδώ ένα φάουλ από τον Μπέριο. Και η κίτρινη κάρτα στον παίκτη της ομάδας του Ιωνικού. Βλέπουμε και πάλι σε επανάληψη το άσχημο μαρκάρισμα από τον Μπέριο και την κίτρινη κάρτα που δέχτηκε από τον Χρήστο Μίτσιο. Ο Τάσης έτοιμος για την εκτέλεση για τον Ντεβισέντη. Αυτός θα βγάλει μια ωραία κάθετη πάσα σε ένα χώρο που ελέγχει όμως ο Μπέριος. Ο Σταντόπουλος τσιμπάει την μπάλα, αλλά περνάει απευθείας σε πλάγιο, το οποίο εκτελεί ο Μακράκης. Πάμε λίγο στον Γιάννη Ράνιο, γιατί ετοιμάζεται καλαμάτα για μια ακόμα αλλαγή. Ακριβώς, με τον Χρήστο Κωνσταντόπουλο. Δυστυχώς, επειδή έχουμε και αρκετές δυνάμεις της αστυνομίας μπροστά μας, δεν μπορούμε να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί, δηλαδή με το ποιος παίκτη θα αντικατασταθεί. Είναι ένα από τα γεγονότα που λέγαμε λίγο νωρίτερα, αυτή η ένταση που υπάρχει από την αρχή του δεύτερου 45 λεπτού. Πάντως, κρατάμε ότι ο Χρήστος Κωνσταντόπουλος είναι έτοιμος να περάσει με την πρώτη ευκαιρία στον αγωνιστικό χώρο. Ο Καλαματιανός, ο οποίος θα μπει στη θέση του Πορτουλίδη. Βγαίνει ένας επιθετικός, μπαίνει ένας άλλος επιθετικός. Και να δούμε εάν θα παίξει λίγο πιο πίσω ο Χρήστος Κωνσταντόπουλος. Ουσιαστικά στη μεσαία γραμμή, δίπλα στον Τάσιτς και τον Τσιμικλή. Όντως έτσι βλέπουμε τον Τάσιτς πιο προωθημένο και τον Χρήστο Κωνσταντόπουλο κοντά στον Αντώνη Κωνσταντόπουλο. Καλά κάνει, θα πάρει την κεφαλιά. Το πλάγιο είναι για τον Ιωνικό στο 55. Γιάννη Ράνιο, είναι κάπως εκνευρισμένος ο Βασίλης Βούζας. Δεν σε άκουσα. Είναι, μας φάνηκε στην προηγούμενη φάση έτσι όπως πέταξε την μπάλα ο Βασίλης Βούζας εκνευρισμένος. Ακριβώς. Αν και δυσκολεύομαι να δω τι ακριβώς σημαίνει στον πάγκο της Καλαμάτας, για να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω εσύ από πάνω που βρίσκεσαι, γιατί είδα κινητικότητα και από εκεί. Επαναλαμβάνω, είναι αρκετοί αστυνομικοί που είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο, για την ακρίβεια δίπλα από την γραμμή και γύρω από τους πάγκους. Οπότε μόλις και μεταβίαζε, να σου πω ότι βλέπω ακόμα και τον Βασίλη Βούζα, ο οποίος δίνει οδηγίες σε αυτό το κόρνερ. Το κόρνερ εκτελείται, κεφαλιά, δεν φεύγει μπάλα. Δεύτερη προσπάθεια από πλευρά Ιωνικού. Χαλαουανή, ο Μακράκης κερδίζει το κόρνερ. Τελείται με πάσα. Η κάθετη δεν περνάει. Χαλαουανή πάει απευθείας, πέφτει ο Μπαλτιμάς. Και απομακρύνει ο Λαγκλές ένα βολπλανή από κοντά. Ο Φουρτάδο με δεύτερη προσπάθεια δεν τα καταφέρνει. Και φωνές από τον Παπουτσί προς ολόκληρη την άμυνα της Καλαμάτας, καθώς δεν υπήρχε κάποιος κοντά στον επιθετικό της ομάδας του Ιωνικού. Όπως βλέπετε, δεν υπάρχει κανένα offside. Καθυστερημένα τραβιέται το Καλαγκάνης. Έχει όμως μείνει ακόμα πίσω ο Κωνσταντόπουλος, ο Αντώνης. Ο Μπαλτιμάς σώζει και πάλι την εστία της Καλαμάτας. Πάμε στο Γιάννη Ράνιο. Ευκαιρίες εδώ στην Νεάπολη, γκολ στη Φιλή. Θρασίβουλος Ακροτικός Αστέρας έχει γίνει 2-0. Καθαρίζει το παιχνίδι ο Θρασίβουλος. Με τα γκολ του Καραμαλίκη στο 1 με κεφαλιά και στο 13ο λεπτό με το σούτ του Βασιλείου. Στο 13 λοιπόν ο Θρασίβουλος κάνει ένα βήμα παραπάνω για την παραμονή. Μακράκης εκτελεί, Κωνσταντόπουλος Αντώνης και ψηλά Πόλους, Κεφαλούκος ένα γέμισμα τυφλό. Για τον Φουρτάδο θα πάρει την κεφαλιά. Καλαγκάνης απομακρύνει. Τάσιτς. Έρχεται ο Κεφαλούκος, ο οποίος νομίζω πάτησε τον αντίπαλό του. Και θα δει την κίτρινη κάρτα. Νομίζω ότι εδώ πέρα θα μπορούσε να μην την δείξει ο διαιτητής. Δεν το ήθελε ο Κεφαλούκος. Εδώ ο Κεφαλούκος βλέπει μια ακόμα κίτρινη κάρτα παίκτης του Ιωνικού.
και ο Καλαγκάνης είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Απομακρύνει ο Μπάγιτς το ποσό όπως ο Λαγκλέ, σε ένα χώρο που κατεβάζει εύκολα ο Καλαγκάνης και πηγαίνει σε ένα ακόμα γέμισμα. Ντέβιν Σέντι χρησιμοποιεί το χέρι του, κάνει φάουλ πάνω στον Σέρβο Αμερικό του Ιωνικού. Ενώ έχουμε ακόμα μια αλλαγή, Γιάννη Ράνιο. Πάρει τη θέση στο παιχνίδι ο Γάλλας, ο οποίος τώρα βγάζει τη φόρμα του μετά την προθέρμανση που έκανε για να περάσει το παιχνίδι. Να δούμε σε λίγο το χαρτάκι ποιον παίχτη θα δείξει για να αντικατασταθεί από πλευράς Ιωνικού. Ετοιμάζεται ένας μέσος, να δούμε εάν θα είναι και αυτή η κίνηση τακτικής από πλευράς Βασίλη Βούζα. Ο Πουρίς όπως σε πλάγιο. Έχουμε δει τον Τάσιτ να έχει περάσει κοντά στον Ετέροβιτς, ουσιαστικά να παίζει πίσω από τον επιθετικό της ομάδας της Καλαμάτας. Ο Κωνσταντόπουλος Χρήστος αλλάζει παιχνίδι για τον Σιλά. Προσπαθεί να αποφύγει αυτός τους αμυντικούς και τα καταφέρνει. Τσιμικλής και πάλι για τον Χρήστο Κωνσταντόπουλο. Αυτός για τον Αντώνη. Δεν καταφέρει να ξεπεράσει το σάλτο, κερδίζει όμως τις κόντρες. Ο Κεφαλούκος βγάζει για τον σάλτο, ο οποίος έχει χώρο. Τρέχει ο Κωνσταντόπουλος να τον προλάβει. Ο Αργεντίνος σηκώνει το κεφάλι, περνάει πολύ ωραία από τον αμυντικό της Καλαμάτας. Βγάζει μια δυνατή σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Την προλαβαίνει ο Φουρτάδο. Αλλά είναι αρκετά μέτρα μακριά από την περιοχή για να φανεί απειλητικός. Αλλά ο Ανή για τον Λαγκλέ. Το σουτ ψηλά, out. Καμία ανησυχία για τον Παλτιμά. Εδώ ο Λαγκλέ που επιχείρησε το τελευταίο σουτ και ο Ευαγγελάτος είναι αυτός ο οποίος θα βγει από το παιχνίδι. Δεν το έχει δει το πινακάκι. Ακόμα ο Ευαγγελάτος. Τώρα του λένε ότι αυτός θα περάσει εκτός. Και μπαίνει λοιπόν στη θέση του στο παιχνίδι με το νούμερο 17 ο Νίκος Γάλλας. Πάμε στο Γιάννη Ράνιο. Η οδηγή που πήρε από τον Βασίλη Βούζο είναι να κάνει παράλληλη κίνηση σε συνάρτηση με την μεγάλη περιοχή της Καλαμάτας, έτσι ώστε να ανοίγει διαδρόμους στον Φουρτάδο ή αντίστοιχα να δέχεται την πάσα όταν ο καθαρό αιμοσφόρ της ομάδας του Ιωνικού θα τους πάει όπως λέμε την μπάλα. Αυτά επαναλαμβάνω για τον Γάλλα, ο οποίος τώρα ήδη στην πρώτη του επαφή στο χώρο της μεσαίας γραμμής έχασε την πάσα, ενώ τώρα με αυτή την κόντρα προσπαθεί να βγάλει την ομάδα του στην αντεπίδεση. Ουσιαστικά δηλαδή παίρνει τη θέση και στο γήπεδο του Ευαγγελάτου. Βλέπουμε τώρα τον Ιωνικό, ο οποίος βιάζεται. Και φυσικό είναι, έχει καταφέρει και έχει πάρει τα ενία σε αυτά τα 15 λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου που αγωνιζόμαστε. Κεφαλούκος, σάλτο. Είναι για τον Γάλλα. Και πάλι σάλτο. Κακή σέντρα, εύκολα ο Καλαγκάνης απομακρύνει. Ο Τάσιτς βάζει το σώμα και κρατάει την μπάλα. Έρχεται δυνατά ο Σάλτο και παραχωρεί το πλάγιο. Να, εδώ ο Αργεντίνος. Μπήκε στο πρώτο μήκο στη θέση του Ερίκου. Τάσιτς προσπαθεί να τους ξεπεράσει όλους. Τελικά κερδίζει το πλάγιο. Τάσιτς, ο οποίος τώρα έχει βρεθεί και παίζει ακριβώς δίπλα στο Σίλα. Ετέροβιτς, ωραία προσπίση, αλλά δεν ακολούθησε ο Τάσιτς. Απομακρύνει ο Μακράκης. Ο Σάλτο για τον Κεφαλούκο, ο οποίος σηκώνει και πάλι την μπάλα για τον Φουρτάδο. Θα πάρει την κεφαλιά ο Φουρτάδο. Ο Γάλλας με το σώμα του θα κερδίσει το φάουλ από τον Καλαγκάνη. Ο οποίος θα σηκώσει κιόλας και τον αντίπαλό του. Και θα δώσει και το χέρι. Σε δεξί σεβασμού εδώ. Τις σκηνές που πρέπει να επεφημούμε. Όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά γενικά στον αθλητισμό. Σάλτο και Λαγκλέ τώρα στην μπάλα. Με τον Λαγκλέ να είναι αυτός ο οποίος εκτελεί, απομακρύνει ο Παπουτσής. Λάθος από τον Τσιμικλή, λάθος και από τον Μακράκη. Και πάλι ο Παπουτσής σε ένα χώρο που ο Ρουσάκης θα κάνει ένα νέο γέμισμα με το κεφάλι. Μακράκης για τον Σάλτο. Προσπίση από τον Αργεντίνο, ο οποίος μπαίνει μέσα στην περιοχή. Δίνει για τον Χαλαουανί, αυτός με τα αριστερό πιάνει το σούτ άστοχο. Έχει χάσει την ηρεμία της η Καλαμάτα. Όπως είπαμε, άφησαν τον καλό τους εαυτό στα αποδυτήρια. Πάμε στον Γιάννη Ράνιο.
Μπορείτε να διακρίνετε το γυμναστή που τώρα περνάει δίπλα από την εστία της Καλαμάτας, ο κ. Παυλίδης, ο οποίος αποβλήθηκε για διαμαρτυρία από τον τέταρτο διαιτητή της αναμέτρησης, τον κ. Καλογερόπουλο. Παρά τις διαμαρτυρίες, πήρε την άγουσα για τα αποδυτήρια. Φουρτάδο από κοντά, 2-1 Ιωνικός. Η απόλυτη ανατροπή, ενώ δυστυχώς μπαίνουν κάποιοι φίλαθλοι του Ιωνικού μέσα στον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσουν. Τη στιγμή που ακριβώς δίπλα στον πάγκο της ομάδας του Ιωνικού έχουν πέσει όλοι και αγκαλιάζουν τον σκόρερ. Και αμέσως ο κύριος Μίτσιος φωνάζει τους βοηθούς και είναι στον τέταρτο. Δεν ξέρω, Γιάννη Ράνιο, που είσαι κοντά, αν μπορείς να ακούσεις κάτι από αυτά που λέει ο διαιτητής. Να υπάρξει περισσότερη αστυνομική δύναμη εκεί πέρα απέναντι ακριβώς. Όπου ενώ κάποιοι... τώρα πηγαίνει και ο κύριος Κανελάκης να πει κάτι στον διαιτητή. Ο παρατηρητής ζητάει από τον κύριο Κανελάκη να περάσει εκτός. Δεν ξέρω αν πηγαίνει το παιχνίδι για διακοπή. Για να μην επαναληφθούν παρόμοια σκηνικά ή ακόμα και στο τέλος του αγώνα, έτσι ώστε να μπουν στον αγωνιστικό χώρο. Μακάρι να επικρατήσει η λογική. Εδώ οι φίλαθλοι του Ιωνικού, οι οποίοι πανηγυρίζουν αυτήν την ανατροπή. Ο Φουρτάδο, ο οποίος έφτασε τα 11 γκολ στη φετινή σεζόν, και ο κύριος Μίτσιος είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια. Μόλις βέβαια ξεκαθαρίσουν τα πράγματα κοντά στον τέταρτο, ο οποίος συζητάει μαζί με τον πρόεδρο της ομάδας του Ιωνικού, τον κύριο Κανελάκη, και τον παρατηρητή του αγώνα. Και περιμένουμε ακόμα να συνεχιστεί το παιχνίδι. Βλέπουμε και πάλι τον γκολ με τον Φουρτάδο να καταφέρει να αποφεύγει τον Κωνσταντόπουλο και στη συνέχεια να κερδίζει και τον Μπατιμά και να πηγαίνει στον πάγκο και να τον πανηγυρίζει μαζί με τον προπονητή του, τον Βασίλη Βούζα, και την ιατρό της ομάδας. Ξεκίνησε λοιπόν και πάλι το παιχνίδι. Να που έγινε ανατροπή με τα δύο γκολ του Φουρτάδο που δεν τον είχαμε δει καθόλου στο πρώτο 45 λεπτό. Ο παίκτης από το πράσινο ακροτήριο θα κάνει και ένα φάουλ πάνω στον Κωνσταντόπουλο, το οποίο αναλαμβάνει να εκτελέσει ο Καλαγκάνης. Ο Τάσιτς πάει να κατεβάσει την μπάλα. Απομακρύνει ο Σάντο. Κωνσταντόπουλος πρώτου Φουρτάδο. Χαλαουανή κατεβάζει. Περνάει πολύ ωραία από τον Κωνσταντόπουλο τον Χρήστο. Χαλαουανή σταματάει και συγκλίνει και πάλι προς το κέντρο. Το 1-2 με τον Γαλάκα. Εκεί πάσα ο Ντεβισέντη κόβει. Ντεβισέντη, ο οποίος δεν έχει πάρει προσπάθεια σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, και offside τον Φουρτάδο. Έχει ξεμείνει από την προηγούμενη φάση. Α, εδώ ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του Ιωνικού σήμερα και πρώτος σκόρερ και στο σημερινό παιχνίδι. Αν και εδώ φαίνεται να είναι στην ίδια ευθεία με τους αμυντικούς, αλλά όπως και να έχει, η σέντρα του δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή στη συνέχεια. Ως μη γεννόμη ήταν και η φάση. Όπως μας ενημερώνει και ο Γιάννης Ράνιος, είναι η πρώτη φορά που σημειώνει δύο τέρματα σε ένα παιχνίδι ο Φουρτάδο. Και τώρα ένα φάουλ που έχει κερδίσει ο Μπέριος αρκετά μακριά από την εστία του Κούρη. Ο οποίος φυσικά τώρα είναι αυτός ο οποίος νευριάζεται. Και δίνει συνέχεια με την εκτέλεση του φάουλ. Κεφαλιά του Παπουτσί. Πρώτος στην μπάλα ο Ρουσάκης. Δίνει για τον Λαγκλέ. Αυτός για τον Γαλά. Ανοίγει την μπάλα, βγάζει και τη σέντρα απευθείας στα χέρια του Μπαλτιμά. Ο Μπάγιτς απομακρύνει με το κεφάλι. Ο Λαγκλέ δεν συνεννοείται με τον Γαλά. Ψυχογιόπουλος, Κωνσταντόπουλος, Χρήστος. Και πάλι για τον Ψυχογιόπουλο. Τάσιτς. Περνάει πολύ ωραία ο σέρβος και δίνει από δεξιά. Για να δούμε.
Ο Τέροβιτς θα βγάλει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Σιλά μόνος του δίνει την πάσα για τον Τάσιτς. Απομακρύνει ο Μπέρες και στη συνέχεια το σούτ του Σιλά είναι out. Ενώ Γιάννη Ράνιο έχουμε ακόμα μία αλλαγή στο παιχνίδι. Ακριβώς. Θα βγει ο Σιλά και στη θέση του θα περάσει ο Καμινιώτης. Ουσιαστικά κάνει πιο επιθετική την ομάδα του ο Θανάσης Κολιτσιδάκης, καθώς βάζει έναν μέσο επιθετικό και βγάζει έναν ανασταλτικό μέσο. Σιλά, ο οποίος ακούμπησε για τελευταία φορά την μπάλα στο παιχνίδι στην προηγούμενη φάση. Μπαίνει λοιπόν ο Καμινιώτης με σκοπό να κάνει την ομάδα της Μαύρης Θήλας πιο επιθετική. Ο Μπουρίς τώρα δίνει συνέχεια με το ελεύθερο. Φουρτάδο θα πάρει την πρώτη κεφαλιά σε ένα χώρο που ο Γαλάς κερδίζει τον Κωνσταντόπουλο. Θα βγάλει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Φουρτάδο, χατ-τρικ, 3-1. 3-1 η ομάδα του Ιωνικού. Αγνώριστη στο δεύτερο ημίχρονο. Καταφέρει και σημειώνει με τον Φουρτάδο που δεν είχε, επαναλαμβάνω, ακουμπήσει την μπάλα στο πρώτο ημίχρονο. Να κάνει το 3-1. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να φτιάχνουμε και πολύ τον MVP του σημερινού αγώνα. Και πάλι καταπληκτική σέντρα του Γάλα. Ο Ψυχογιόπουλος ήταν 2-3 βήματα πιο μπροστά από τον επιθετικό της ομάδας του Ιωνικού, που τελείωσε εξαίσια τη φάση. Με τον Μπαλτιμά να πετάγεται, αλλά να μην μπορεί να αποσοβήσει αυτό το τρίτο τέρμα. Γιάννη Ράνιο ήταν ο διαιτητής πάλι κοντά στον τέταρτο. Ακριβώς. Είπε ότι αν ξανασυμβούν πάλι τα ίδια, δηλαδή να μπουν φίλοι του Ιωνικού μέσα στον αγωνιστικό χώρο, θα υποχρεωθεί να διακόψει το παιχνίδι. Και νομίζω ότι έτσι όπως εξελίσσεται το παιχνίδι, θυμίζει πολύ έντονα την προηγούμενη εκτός έδρας αναμέτρηση Καλαμάτας, η οποία βρέθηκε μέσα στην Ηλιούπολη να κερδίζει 1-0 στο πρώτο ημίχρονο, αλλά τελικά έχασε με 3-1. Και θυμίζουμε ότι αν μείνει αυτό το σκορ, γενικότερα δηλαδή η ήττα της Καλαμάτας και μαθηματικά υποβιβάζεται στην τρίτη εθνική κατηγορία. Δεν ξέρω, Γιάννη, αν ακούστηκαν από τα μεγάφωνα παρατηρήσεις προς τους φίλους του Ιωνικού, γιατί από εδώ που είμαστε εμείς δεν ακούσαμε κάτι. Όχι, ακόμα δεν έχει ακουστεί κάτι. Απλά είπε χαρακτηριστικά ότι είναι η τρίτη φορά, είπε ο διαιτητής της αναμέτρησης, ο κ. Μίτσιος, που το λέμε και δεν γίνεται. Την επόμενη φορά θα διακόψει το παιχνίδι. Ένα φάουλ τώρα είναι αρκετά μέτρα μακριά από την εστία του Πουρή. Θα αναλάβει ο Ντε Βισέντη. Γεμίσει η περιοχή του Πουρή με παίκτες της Καλαμάτας, κάποια σπροξήματα και παρατηρήσεις από τον κύριο Μίτσιο προς Τσιμικλή και Ρουσάκη και Ρουσάκη. Ο Ρουσάκης, ο οποίος όμως συνεχίζει εκεί πέρα να τα λέει με τον αντίπαλό του. Νομίζουμε θα μπορούσε να έχει δει και σε μια αντίστοιχη φάση με τον Ντε Βισέντη την κίτρινη κάρτα. Απευθείας πάει ο Ντε Βισέντη, πέφτει ο Πουρής και μπλοκάρει. Καλή σκέψη από τον Αργεντίνο, ο Πουρής όμως είχε διαβάσει τη φάση και μπλοκάρει την μπάλα. Χριστός Κωνσταντόπουλος θα πάρει την πρώτη κεφαλιά. Ο Σάλτο τη δεύτερη. Και πάλι ο Χρήστος Κωνσταντόπουλος για τον Τσιμικλή. Έρχεται δυνατά από πίσω τον Μπάγκιτς και δίνει για τον Φουρτάδο, ο οποίος δεν είναι σε θέση offside. Φουρτάδο και πάλι το σούτ στην αγκαλιά του Μπαλτιμά. Ένας αναγεννημένος Φουρτάδο στο δεύτερο ημίχρονο και τώρα ο Ντε Βισέντη που κερδίζει το φάουλ από τον Λαγκλέ.